Παιδιά μου καλημέρα. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Θα περνάτε υπέροχα, να έχετε όμορφες διακοπές. Είτε είστε στην πόλη, είτε είστε στο χωριό, είτε είστε οπουδήποτε, παντού μπορείτε να φτιάξετε τις καθημερινές σας διακοπές. Εσείς δημιουργείτε, εσείς φτιάχνετε, εσείς παίρνετε τη ζωή στα χέρια σας. Είναι το επίπεδο συνείδησης στο οποίο βρίσκεσαι και το επίπεδο της αντίληψης που έχεις για να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Εσύ δημιουργείς καθημερινά μέσα από τις σκέψεις, το συναίσθημά σου, από τις δράσεις σου και διαμορφώνεις το χαρακτήρα σου. Εδώ και μερικές μέρες είχα κάνει ένα break. Ήθελα να σκεφτώ μερικά πράγματα για εμένα, πώς θέλω να προχωρήσω, τι θέλω να αλλάξω στη ζωή μου. Έκατσα και έγραψα τους καινούργιους μου στόχους, τους στόχους μου για τη νέα χρονιά την οποία έρχεται. Τι θέλω να επιτύχω φέτος, τι θέλω να επιτύχω, ποιο είναι το όραμά μου. Οπότε βάλε στόχους στη ζωή σου. Τι θες να κάνεις? Βάλε στόχους αρχικά σε προσωπικό επίπεδο. Και όταν εννοώ σε προσωπικό επίπεδο, παραδείγματος χάρη, έχεις έντονα τα συναισθήματα του φόβου, του θυμού, του εκνευρισμού. Θες να αλλάξεις αυτά τα συναισθήματα, ωραία. Θες να τα αλλάξεις τελικά? Θα γίνεις συνειδητός για να τα αλλάξεις, γιατί με το να λες ότι θέλω να αλλάξω και να μην κάνεις τίποτα, δεν θες να αλλάξεις, γιατί είσαι πάρα πολύ ευτυχισμένος μέσα στη δυστυχία στην οποία είσαι. Οπότε κάτσε και γράψε αυτά που θέλεις να αλλάξεις. Κάτσε και γράψε τι θες να κάνεις στο επαγγελματικό σου επίπεδο. Ποια θες να είναι η επόμενη σου εργασία, ή τι θες να κάνεις σε αυτήν εδώ τη στιγμή στην εργασία την οποία βρίσκεσαι. Τι θες να εξελίξεις? Θέλω να πάρω αύξηση, θέλω να πάρω προαγωγή, θέλω να εξελιχθώ σε μια ανώτερη θέση. Τι θες να εξελίξεις σε θέμα γνώσης? Πώς θα εμπλουτίσεις ακόμα περισσότερο τον εαυτό σου? Γιατί η γνώση είναι αυτή που θα σε πάει στο επόμενο επίπεδο. Το λέμε ότι η γνώση είναι δύναμη, αλλά για να γίνει δύναμη ουσιαστική μετά η γνώση, καλό είναι να την πάρεις, καλό είναι να την λάβεις. Χρειάζεται τη γνώση να την βάλεις σε πράξη. Ωραία. Έτσι αλλάζεις προσωπικά. Αυτή η καθοδήγηση που δίνω στα παιδιά και μέσα από τα βίντεο και μέσα από την εργασία είναι ότι κάθε μέρα μάθε κάτι καινούριο. Υπάρχουν χιλιάδες εκατομμύρια πράγματα, νέα πράγματα τα οποία μπορείς να μάθεις για την προσωπική σου ανάπτυξη, για τους ανθρώπους, για τη γη μας, για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Σας αγαπάω, είστε καταπληκτικοί. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στους ανθρώπους στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στη γη μας, στο γαλαξία μας, στο σύμπαν. Για τη διεύρυνση της αγάπης. Για τη διεύρυνση της γνώσης. Αυτό που είπα και πριν με τη γνώση. Πώς εξελισσόμαστε, πώς ουσιαστικά αλλάζουμε. Πώς κινούμαστε ενεργειακά, μετασχηματιζόμαστε, μεταφερόμαστε ενεργειακά σε μια άλλη κατάσταση, γιατί ουσιαστικά μεταφέρεται η ενέργεια σε ένα άλλο επίπεδο, μεταφέρεται η συνείδησή μας σε ένα άλλο επίπεδο. Η συνείδηση μεταφέρεται συνειδητά μέσα από εμάς, μέσα από την εργασία με τον εαυτό μας. Και θα δώσω ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Το 2015 έγινε ένα πείραμα στο Πανεπιστήμιο του UCLA, το οποίο οι επιστήμονες, οι νευροεπιστήμονες, πήρανε δύο ομάδες. Μία ομάδα η οποία ξεκίνησε να κάνει κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις, αυτές που λέμε οι θετικές δηλώσεις, οι ευγνωμοσύνες, πολλοί ίσως να τα γνωρίζετε. Και ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ομάδα να κάνει θετικές δηλώσεις και είχε και μια άλλη ομάδα, το πείραμα αυτό, η οποία δεν έκανε καθόλου δηλώσεις. Και αυτό το κάνανε για ένα μήνα. Αυτό που παρατήρησαν μετά από τα εγκεφαλογραφήματα τα οποία γίνανε σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτές τις δύο ομάδες, οι επιστήμονες, ήταν ότι άρχισε να αλλάζει η νευρολογική κατάσταση, η νευρολογική δικτύωση των ανθρώπων που είχαν ξεκινήσει και δουλεύανε με αυτές τις δηλώσεις. Άρχισε να αλλάζει ουσιαστικά το δίκτυο το οποίο είχε δημιουργείται μέσα στον εγκέφαλο. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλέψανε καθόλου με αυτά,
δεν είχαν καμία αλλαγή. Και αυτό λέμε, αυτό πλέον είναι αποδεδειγμένα και επιστημονικά. Γι' αυτό λέμε και λέω πάρα πολύ συχνά, προσπαθήστε να βάλετε κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις μέσα στην καθημερινότητά σας, στο καθημερινό σας μάντρα. Ποια είναι η καθημερινή σου δήλωση η οποία σε εκφράζει. Και χρειάζεται όμως να την επαναλάβεις, να τη λες, να τη γράφεις, να την... και μετά να αρχίσεις να τη βιώνεις, να είσαι αυτή η δήλωση η οποία λες, έτσι. Να είσαι αυτό το οποίο εκφράζεις. Το συνέστημα σου να εκπέμπει, να κοινοβολεί. Βέβαια, αυτό για να αρχίσει να δουλεύει χρειάζεται κάποιο χρόνο. Δεν θα αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ωραία. Τα πάντα θέλουν χρόνο. Τα πάντα δημιουργούνται μέσα από την επανάληψη, μέσα από τη συνοχή. Όταν θα έχεις συνοχή, θα είσαι εκεί αφοσιωμένος, θα είσαι επιμελής και θα είσαι πειθαρχημένος, τότε θα αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή σου. Ουσιαστικά αλλάζεις εσύ τον ίδιο στον εαυτό. Αλλάζεις την προσωπικότητά σου, αλλάζεις την προσωπική σου πραγματικότητα, αλλάζοντας την προσωπικότητά σου. Έτσι, έτσι διαμορφώνεις. Αλλάζεις την προσωπικότητά σου και μετά αλλάζεις την προσωπική σου πραγματικότητα. Γιατί, όπως έλεγα και σε ένα άλλο βίντεο, οι αντιλήψεις σου, οι πεποιθήσεις σου, είναι αυτές που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις σου. Μια συγκεκριμένη πεποίθηση, πεποιθήσεις, διαμορφώνουν συγκεκριμένες αντιλήψεις. Οπότε, το σώμα χρειάζεται μέσα από την εμπειρία και το μυαλό, μέσα από την γνώση, να κάνει αυτό το μετασχηματισμό της ενέργειας για να αρχίσει να αλλάζει. Αλλά και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο λέω σε πάρα πολλά παιδιά συχνά, είναι να βρεις και ποιες είναι αυτές οι περιοριστικές δηλώσεις. Δηλαδή, εσύ μπορεί να λες, είμαι ευγνώμων και γεμάτος χαρά για την οικονομική μου ευμερία, που τα χρήματα ρέουν άφθορα στη ζωή μου σε καθημερινή βάση από διάφορες πηγές εισοδήματος. Είπα μια δήλωση τώρα, έτσι. Μπορεί να το δηλώνεις και να το δηλώνεις και να το λες. Αλλά ποια είναι η περιοριστική δήλωση την οποία έλεγες σε όλη σου τη ζωή έως αυτή τη στιγμή? Ότι δεν αξίζω τα χρήματα, δεν αξίζω την επιτυχία, δεν αξίζω την αγάπη, δεν αξίζω τη χαρά, αξίζω να είμαι φτωχός. Η φτώχεια είναι η καθημερινή μου φυσιολογική κατάσταση. Ο πλούτος δεν αξίζει τη ζωή μου. Ποιες είναι αυτές οι περιοριστικές δηλώσεις? Αυτό χρειάζεται να το ψάξεις, να μπεις εσωτερικά, να το παρατηρήσεις. Μέσα από την παρατήρηση ουσιαστικά συνειδητοποιούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτές τις πεποιθήσεις και μετά ποια είναι η καθημερινή σου δράση και πώς εκφράζεσαι για τον εαυτό σου. Εκφράζεσαι ότι ποτέ δεν θα έχω χρήματα, ποτέ δεν θα έχω ευτυχία στη ζωή μου, η ζωή είναι δύσκολη. Και δεν το λέω μόνο για τα χρήματα αυτό, παιδιά. Το λέω για όλους τους τομείς της ζωής σας. Ο έρωτας είναι δύσκολος, ο έρωτας θα με δυσκολεύει, η επόμενη δουλειά που θα κάνω θα είναι πάλι η ίδια, ή θέλω να αλλάξω δουλειά, να πετάξω, να βρω μια καλύτερη δουλειά. Ποιες είναι οι ευκαιρίες που μπορώ εγώ ο ίδιος να δημιουργήσω στη ζωή μου? Αλλά ξέρεις τι, για να αλλάξεις χρειάζεται επανάληψη. Χρειάζεται να επαναλάβεις και να επαναλάβεις και να επαναλάβεις. Με μία φορά δεν γίνεται. Δηλαδή, πάνω χάρη, εγώ κάνω και προγραμματισμούς υποσυνείδητου, δουλεύω για το άγχος, για το στρες με πάρα πολλά παιδιά. Ωραία, αυτό που χρειάζεται να κάνεις οπότε είναι τους προγραμματισμούς, τις τεχνικές, τη δουλειά με τον ίδιο στον εαυτό να την επαναλαμβάνεις καθημερινά. Δεν είναι ότι ξέρεις τι, πήγα διακοπές και σταμάτησα να δουλεύω, να εργάζομαι με τον εαυτό μου. Όχι, αυτή η εργασία που κάνεις με τον εαυτό σου χρειάζεται να γίνει ο καθημερινός σου τρόπος ζωής. Χρειάζεται να γίνει η καθημερινότητά σου. Γιατί ουσιαστικά για να αλλάξεις, πρέπει να αλλάξεις την καθημερινότητά σου στις διακοπές, στην εργασία, παντού. Δεν σημαίνει ότι θα πας τώρα για ένα μήνα διακοπές και θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Όχι, δεν δουλεύει έτσι. Για να αλλάξουν αυτά τα παλιά προγράμματα, γι' αυτό λέω ότι οι προγραμματισμοί υποσυνείδητου είναι τόσο σημαντικοί για να αλλάξετε τη ζωή σας. Γι' αυτό λέω ότι τα προγράμματα είναι τόσο βαθιά και τόσο δυνατά που χρειάζονται χρόνο. Μην αφήνεις τις μέρες να περνάνε. Κοίταξε, άκου λίγο τώρα, τα τζιτζίκια πώς κάνουν. Τα τζιτζίκια κάνουν αυτόν τον ήχο γιατί έχουν ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Άσε που τα τζιτζίκια τα αρσενικά δεν ακούνε κιόλας, είναι κουφά. Ψάξτε να το βρείτε. Έχουν ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω σε αυτό το βίντεο, έχω συγκεκριμένο προγραμματισμό. Το σώμα μου είναι προγραμματισμένο. Έτσι, κοίταξε πώς δουλεύει, πώς ρέει η ενέργειά μου, πώς δουλεύει το συναίσθημά μου. Έτσι. Το υποσυνείδητο είναι το συναίσθημά σου. Έτσι αρχίζεις και διαμορφώνεις. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξεις αυτό το 95%. Το υποσυνείδητο πρόγραμμα που παίζει εκεί μέσα.
όλες αυτές οι κασέτες οι οποίες υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κοίτα, άκου, τα τζιτζίκια δυναμώσανε τώρα. Στην αγάπη μου, σας αγαπάω. Και πιο παλιά, το 2005 ή 2004, όταν ήμουν 24-25, κάπου εκεί, δούλευα, ήταν η εργασία μου, ασχολιόμουν με τα extreme sports. Να την πω λίγο έτσι γρήγορα την ιστορία. Και είχα πάει για εκπαίδευση στα extreme sports για να αρχίσω να εργάζομαι. Bungee jumping, ελεύθερη πτώση, αναρρίχηση, rappel, για να γίνω εκπαιδευτής κι εγώ. Και τις πρώτες φορές λοιπόν που ανέβαινα στο ύψος, ψηλά, για να κάνω ένα άλμα, μια ελεύθερη πτώση, να κάνω rappel, ή που ανέβαινα στην αναρρίχηση και να κάνω bungee jumping, οι πρώτες φορές, οι πρώτες πέντε φορές, ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Πάρα πολύ έντονος συναισθηματικός πόνος. Γιατί το σώμα πονάει, εντάξει. Πάρα πολύ δυσκολία στο να πηδήξω ή ακόμα και να ανέβω στον πύργο, παραδείγματος χάρη, ακόμα και να ανέβω σε αυτό το ύψος για να κάνω την εργασία, για να κάνω την πρακτική μου, για να κάνω τη δουλειά μου, για να εκπαιδευτώ. Μετά όμως από την επανάληψη και την επανάληψη και την επανάληψη, μετά από περίπου, μετά τις 10 φορές έγινε πιο εύκολο, μετά από περίπου ένα μήνα που άρχισαν να δημιουργούνται αυτά τα καινούργια νευρονικά δίκτυα, παιδιά, άρχισε να αλλάζει εντελώς η συμπεριφορά μου. Το σώμα μου πλέον είχε συνηθίσει αυτή τη συναισθηματική κατάσταση, είχε γίνει προγραμματισμός, υποσυνείδητος προγραμματισμός στο σώμα μου και είχα γίνει άλλος άνθρωπος. Από μια στιγμή στην άλλη, μέσα σε ένα μήνα, είχα αλλάξει εντελώς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η συνήθεια, η επανάληψη και ότι ξέρεις τι θέλω να αλλάξω, θέλω να γίνω άλλος. Γιατί γίνεις ουσιαστικά ένας άλλος. Αφήνεις τον παλιό Γιώργο και πας σε ένα νέο Γιώργο. Πας σε μια νέα εσωτερική κατάσταση. Και μην κοιτάς εκεί έξω. Δούλεψε με το μέσα σου. Δούλεψε με αυτό που είναι μέσα σου. Δούλεψε μέσα από τα βάση της ψυχής σου για να αλλάξεις. Μην περιμένεις να αλλάξεις τα έξω για να αλλάξεις μέσα σου. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Κάνε την εργασία με τον εαυτό σου καθημερινή. Έλα να εργαστούμε μαζί. Conscious coaching, το έχω πει πολλές φορές. Στην περιγραφή θα βρείτε και το κινητό μου, θα βρείτε και το email μου για να δουλέψουμε μαζί. Δουλεύω σε επανασύνδεση σχέσεων, δουλεύω, κάνω συμβουλευτική σε παιδιά σε σχέσεις, τεχνικές που θέλετε να σας δώσω σε σχέσεις, πώς μπορείτε να φέρετε τον πρώην σας. Δουλεύω με παιδιά που θέλουν να φτιάξουν τη ζωή τους για τον εαυτό τους, για να νιώθουν αγάπη, για να νιώθουν ομορφιά, για να φύγει το άγχος. Και θα φύγει το άγχος μέσα σε μια εβδομάδα αν κάνετε πέντε συγκεκριμένα πραγματάκια που θα σας πω, παιδιά. Είναι συγκεκριμένα. Φεύγει το άγχος, φεύγουν οι κρίσεις. Αρχίζουμε και δημιουργούμε μια άλλη συναισθηματική κατάσταση. Είναι καταπληκτικό αυτό που, το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε. Τη γνώση την οποία έχουμε και μπορούμε να δημιουργήσουμε, γιατί έχουμε δύναμη πλέον. Γινόμαστε κι εμείς υπεράνθρωποι. Γινόμαστε κι εμείς θεοί. Ενεργοποιούμε αυτό το κομμάτι το θεϊκό μέσα μας, αυτό το κομμάτι του σύμπαντος που υπάρχει μέσα μας. Και το βάζουμε στην καθημερινότητά μας και εκτινάσει τη ζωή μας. Προγραμματισμός υποσυνείδητου. Διακοπή καπνίσματος. Όποιος θέλει να κόψει το τσιγάρο. Όποιος θέλει να χάσει βάρος. Όποιος θέλει κάποια συγκεκριμένη επίδοση στο μαραθώνιο της Αθήνας να τρέξει. Όποιος θέλει να απελευθερώσει πράγματα τα οποία δεν τον εξυπηρετούν πλέον στη ζωή του. Όποιος θέλει να δουλέψει με τον εαυτό του, την περιγραφή, το κινητό μου και το email μου. Θα με βρείτε στο Facebook George Codis. Θα με βρείτε στο Instagram George Codis κάτω παύλα coach. TikTok George Codis κάτω παύλα coach. Θα με βρείτε στο Facebook ξανά ομάδα συνειδησιακής εξέλιξης Codis George Suka Yoga. Θα με βρείτε στο Facebook ξανά George Codis. Έχω μια σελίδα που έχει 5-6.000 κόσμο και εκεί. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για την καλησπέρα σας, για ό,τι θέλετε, για να τα πούμε, για να δουλέψουμε, για να εργαστούμε. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube αν σας αρέσει τα βιντεάκια. Βρείτε με σε όλες τις πλατφόρμες και ακολουθήστε με. Σας στέλνω την αγάπη μου μέσα από την καρδιά μου, τα φιλιά μου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Να είμαστε.